ο Λεβέντης είναι. Μακάρι να πηγαίναμε μαζί να ανεβαίναμε στην Παναγιά της Τίνου. Μακάρι να τον ήξερα 30-40 χρόνια πριν, να βλέπεις εκεί πέρα, θα γινόταν στο στόχο. Ακόμη και αν ξεκίνησες έχοντας αντιρρήσεις, κατέληξες να πηγαίνεις τον Τάνο, τον Γιώργο, τον Αγγελόπουλο. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, αγόρι μου. Γεια σου, γεια. Αχ, να σ' είχα γιο εγγονό, γκόμενο. Κάνε με για το μάτι, για τόσα που είπες. Θέλεις. Θες αυτό με το λάδι ή με τις τρύπες. Με τις τρύπες. Ας πούμε τρεις τρύπες. Μία, δύο, τρύπες. Έλα κοντά, έλα κοντά. Γιαγιά, κάνε... Μην τρελαίνεις τώρα, θα σε φασώσω. Έλα. Γεια, είσαι ατρίχα. Μαδάς, γιαγιά. Έλα κοντά. Έλα κοντά. Στο στόμα. Στο στόμα. Κάτσε να τη φτύσω. Έλα, γουρί μου. Οχ. Λυσάξτε, κολόγριες. Γιαγιά, αυτό είναι πετονιά. Θέλω να στείλω φιλικούς χαιρετισμούς στο σύνδεσμο προσκυνητριών Παναγιάς της Τίνου που είμαι μέλος και πραγματικά θέλουν να έρθει να μας κόψει την πίτα. Τι ώρα βγαίνει η πίτα, γιαγιά? Εμείς την κόβουμε νωρίς γιατί κοιμόμαστε νωρίς. Εκεί πέρα στο σκιάδος κουκουναριές, γιατί εκτός μέλισσες? Έχει μέλι, γιαγιά, γι' αυτό. Θέλω να πεις τι ζώδιο είσαι. Εγώ καιρός. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Το Man's World. Oh, it's a man's world. Το αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι? Το ρύζι. Το ρύζι από το σερβάρο, το κόλλησε. Όχι, για το είχαμε πριν. Μ' αρέσει ο λαπάς. Σ' αρέσει ο λαπάς. Τι ομάδα είσαι? Σκιάθος. Έπες μπάλες είναι. Ένα, δεν φαίνεται. Τι θέση. Κοίτα, γεια. Ναι ρε φίλε, τι... Περνάς από κάτω. Τι γάμπες είναι αυτές. Πηγαίνεις και έτσι σε παρένθεση. Για τα άλογα, για τα άλογα. Και αγαπημένη σου ταινία. Η αγαπημένη μου ταινία, Ή τι. Πριν γίνεις γνωστός, υπήρχε κάποιος διάσημος που να ήθελες πολύ να τον γνωρίσεις και τον γνώρισες μετά που έγινες γνωστός? Τον Ουγγαρέζο τον Δημήτρη. Τον Άντε ρε ρε! Δουλευόμαστε όλοι εδώ μέσα. Αν έκανες ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, μόλις βγήκες από το Survivor, ο εαυτός τώρα δηλαδή να επισκεφθεί τον εαυτό σου τότε, τι θα τον συμβούλευες? Να ήταν λίγο πιο προσεκτικός ακόμα με τους ανθρώπους που έρχονται δίπλα μετά. Για πες μου το τατουάζ, καλά περνάς, καλά περνάς. Έχει κέντερινγκ, σας ταΐζουνε. Δεν είδες. Εσύ το τατουάζ, μπέσα τώρα. Μπες. Θα το βλέπες? Αν θα το βλέπα. Ναι. Δεν έβλεπα ποτέ σύριαλ. Είναι αυτό. Λόγω ότι δούλευα πάρα πολύ. Τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέποντας τον Τάνο, τον Στέφανο Αναστασίου εννοώ, γιατί θέλω να δω πράγματα, μήπως χρειάζεται σίγουρα να βελτιώσω πράγματα. Μα το κάνεις, Δεν το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω. Και δεν μ' αρέσει και πάντα. Εντάξει. Κούκλα Τάνο, μπουφάν Τάνο, η πιο περίεργη επαγγελματική πρόταση που σου έχουν κάνει. Navigator, βουνή Τάνο, στρίψε δεξιά, τώρα! Εντάξει, θεωρώ περίεργο για μένα το να επισκεφτώ μέρη έτσι ώστε απλά να είμαι παρουσία εκεί. Θα αισθάνομαι. Αρπαχτήλες. Δεν μιλάω για την αρπαχτή, μιλάω. Σπίτι μου, έτσι πες μου δύο παιδιά που ήσασταν μαζί στο Survivor, ναι, που μιλάς και δύο που δεν μιλάς. Μιλάω με τον Χρανιώτη και τον Μπο, δύο μου είπες. Μιλάω και με άλλους. Και δεν μιλάω με την Σόφη και τον Χαταμπάκη. Πιστεύεις ότι άλλαξε το προφίλ? Όσον αφορά τι? Όσον αφορά το Χαταμπάκι. Σίγουρα έδειξε καλά τα στοιχεία που είχε στο χαρακτήρα του και οπωσδήποτε είναι θετικό. Από εκεί πέρα το πόσο διορθώθηκε ή αν βελτιώθηκε, όπως θες πάρ' το, όπως το λες σε κατάσταση, το ξέρει ο ίδιος. Οκ. Υποψηφιότητα θα έβαζε, Γιώργο. Όχι, αν δεν φτιάξω πρώτη δική μου του ζωή. Το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνάς και το τελευταίο πριν κοιμηθείς. Εννοείται το σταυρό μου. Έχει ζήσει ποτέ μεταφυσική εμπειρία? Ονείρωξη, όχι. Καλά, όλοι το αυτό το κόψουμε, κρίμα είναι. Εσύ ο Τσιμιτσέλης είσαι πιο όμορφος? Ο Γιάννης. Εσύ ρε το καλό. Έχει τύχει ποτέ ρε Γιώργο? Έχει τύχει ποτέ ρε Γιώργο? Κάτω για να κάνεις τον έρωτα. Τι? Έχεις παρακαλέσει. Αμέ. Σε αυτό το Survivor του All Star θα πηγαίνεις? Αφού τώρα είμαι στο τατουάζ, πώς θα πάω? Εσένα θέλουνε. Πρέπει να πας, να ρίξεις ένα στόχο, να φας και μια χαρίδα. Τελείωσες. Ο Τούρκος θα πει, ω, πήρα λάχ. Ωραία, γυρνάς πίσω, κάνεις το τουάς, κάνεις τη γερό μικρού. Ωραία, είσαι κατεβαίνει. Ωραία, 38%. Γεια μου, ναι. Να συνεργαστούμε, είσαι έτοιμη? Δεν ξέρω τώρα τα ποσοστά μου, γιατί έχουμε στο ραντένα. Βάλεις κερί στο σερφ. Στο σερφ. Ναι, βάλεις κερί. Βουλωτήρι. Λοιπόν, το μαγιό σου είναι σορτσάκι ή είναι σπίτι? Σέρφερ. Τι είναι μαγιό είναι το σέρφερ? Είναι... Έλα Παναγία μου, Χριστέ μου, τι βάνουνε. Έχεις κάνει τον έρωτα στη θάλασσα? Ναι. Μπαίνει φυσαλίδα, ρε. Προσοχή, κολλάς όμως. Κονάει, ρε, σου λέω. Κολλάς. Το ξέρω, ρε, κολλά. Γιαγιά, από κοντά είσαι πιο όμορφη. Κάτσε, γιαγιά, κάτσε. Όχι, ρε, φίλε. Ω! Ήρθε και άλλη τώρα.
Γεια, θα στα βάλω. Ρίνα! Πήγαινε γιαγιάκα μου, λίγο κατά εκεί, πήγαινε κατά εκεί. Κάτσε στην πόρτα, κατά εκεί, θα σου κουδεί το βρακί μου. Για τα ερωτικά του ρώτησε. Κάτσε το βάλω μισό λεπτό, φίλε. Άντε, ρώτα. Γιώργο μου, μπέζε την περίοδο. Στο πλήσιμο. Ρώτα για τα ερωτικά του. Έχεις κάποια σχέση να μοιραστείς τη σανίδα σου? Ενδιαφέρεσαι. Έχουμε ήρθει από τις 6 το πρωί να πάρουμε αριθμό. Για να έρθει το καλοκαίρι στη Σκιάθα να σε μάθω σκι. Έχουν έρθει κάποιες να τις μάθεις και το καλοκαίρι? Και τι πάει να πει? Ρώτα, βρε, ρώτα. Καλά και ο Τσουρός και πάει, τι πάει να πει αυτό? Έχω πάει ο κόσμος και το μαθαίνεις σκι. Τι άλλο να το ρωτήσω? Έχεις κάνει ποτέ έρωτα στα δοκιμαστήρια της παραλίας? Όταν ήμουν μικρότερο. Έριξε ο Αγγελόπουλος. Φαντάσου και είμαι και straight. Σου έχουν στείλει γυναίκες φωτογραφίες με σόρουχα, γυμνές κτλ. Ναι, και άντρες. Σου στείλανε. Αυτός έχει στείλει φωτογραφίες του. Εσύ έχεις στείλει. Δεν τρέψε λιγάκι. Δεν τρέψε μωρή λιγάκι. Κάτσε να ξεφτυλίζεις. Τελευταία ερώτηση. Όταν νηστεύεις, κάνεις σεξ? Όταν νηστεύω. Ναι, όχι. 40 μέρες που το πας. Όχι. Είσαι αδερφός και εγώ το ίδιο. Να σου πω, ούτε το πέ... Τίποτα. Ούτε το χέρι από κάτω. Τίποτα. Τίποτα. Κάτσε να...